πάλι στο πολυνομοσχέδιο που έχει την τιμή τική του και πώς αλλιώς, εκτός από όλα όσα αναφέραμε, απελευθερώνει πλήρως τα αποκαλούμενα κλειστά επαγγέλματα, καταργώντας μονοπόλια και ολιγοπόλια δεκαετιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο εξής, το γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας, τα προϊόντα καπνού και οι εφημερίδες θα πωλούνται και από τα σούπερ μάρκετ χωρίς περιορισμούς. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα για το μωρό, τσιγάρα και εφημερίδα. Στη λίστα με τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, το βρεφικό γάλα, τα προϊόντα καπνού, ο τύπος και τα περιοδικά. Οι απαγορεύσεις στη διάθεση των συγκεκριμένων ειδών έρονται και τα σημεία πώλησής τους επεκτείνονται. Εκτός από τα φαρμακεία, το γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας ξαναμπαίνει στα ράφια των παντοπολίων και των υπεραγορών τροφίμων. Το μέτρο εφαρμόστηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2012, με αποτέλεσμα η τιμή να μειωθεί έως και 25% προς όφελος των καταναλωτών. Οι αντιδράσεις και οι απειλές των φαρμακοποιών επανέφεραν το μονοπόλιο προσωρινά, ωστόσο, αφού με τα νέα μέτρα η πώληση βρεφικού γάλακτος απελευθερώνεται. Συγκεντρώνουν όλα τα προϊόντα της αγοράς, οδηγώντας τους μικρομεσαίους στην καταστροφή. Περίπτερα και ψιλικατζίδικα χάνουν το αποκλειστικό προνόμιο πώλησης καπνού. Σε χώρο που θα διαμορφώσουν μέσα στα καταστήματα κοντά στα ταμεία, οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ μπορούν να πωλούν πλέον και τσιγάρα. Μοναδική προϋπόθεση είναι τα προϊόντα καπνού να βρίσκονται μέσα σε κλειστές προθήκες, τις οποίες θα ανοίγει το προσωπικό, το οποίο θα διαπιστώνει αν ο αγοραστής είναι ενήλικος. Σε χώρο εντός του σούπερ μάρκετ και χωρίς ξεχωριστή άδεια, όπως ίσχυε παλιότερα, θα πωλούνται επίσης εφημερίδες και περιοδικά. Αν το αφήσουμε ανεξέλεγκτο, όπως τώρα έχει φτάσει το 15% του μεριδίου του ολαθρίου τσιγάρου, πιστεύουμε ότι με το άνοιγμα του επαγγέλματος θα διπλασιαστεί και θα φτάσει τουλάχιστον 25-30%. Το πολυνομοσχέδιο φέρνει όμως αλλαγές και σε άλλα επαγγέλματα και ανοίγει και άλλες αγορές. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις μεταφορές, κυρίως προς όφελος του τουρισμού. Για παράδειγμα, τα γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν πλέον να διαθέτουν και οδηγούς μαζί με τα οχήματα και τα δίκυκλα. Λογιστές και φοροτεχνικοί δεν θα χρειάζονται πια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ενώ καταργούνται οι ελάχιστες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών, οι οποίοι δια νόμου είναι απαραίτητοι όταν ένα ακίνητο ενοικιάζεται ή πωλείται.